συμβούλιο γι' αυτό. Και νομίζω το πιο σημαντικό να ξεκινήσουμε από το ότι πρόκειται και μια συνδικαλιστική δίωξη. Πολλές φορές στο παρελθόν ο διοικητής είχε στοχοποιήσει τον πρόεδρο του σωματείου σε κάθε κινητοποίηση που γινόταν, υπήρχε μια προσωπική επίθεση. Και συγκεκριμένα μέσα σε αυτές τις 5 μη ανανεώσεις που φυσικά είναι απολύσεις, το είπε και μπροστά σε εκπρόσωπο της ΕΙΝΑΠ ότι οι επίτηδες δεν θέλει να συνεχίσει να δουλεύει στον Άγιο Σάββα και άρα να είναι μπροστά στις όλες τις κινητοποίησεις. Αυτό χρειάζεται να το λέμε και να το ξαναλέμε, γιατί όντως είναι μια διοίκηση η οποία προσπαθεί με κάθε τρόπο να οργανώσει αυτή τη δυνατότητα μέσα στο νοσοκομείο. Γι' αυτό και επιτέθηκε και στη διευθύντρια του μικροβιολογικού και στη διευθύντρια του ακτινολογικού όταν αντιστάθηκαν τις εγκάλες ο διοικητής για αυτή τους τη συμπεριφορά, σαν να μην έχουν δικαίωμα, ας πούμε, να βγαίνουν να διεκδικούν τους συναδέλφους τους και τους γιατρούς τους, οποίους έχουν τόσο ανάγκη στα τμήματά τους. Γι' αυτό και υπάρχουν ιδέες σε βάρος των security για το τι έγινε, ας πούμε, στο ότι ανοίγουμε το αμφιθέατρο και συζητάμε και κάνουμε συνελεύσεις και όλα αυτά, ξαφνικά προσπαθεί να περιορίσει τη δυνατότητα μέσα στο νοσοκομείο. Όπως και όλες αυτές οι 200 ιδέες που εκκρεμούν μέσα στο νοσοκομείο για το παραμικρό, έχει την τάση να τεντώνει, θεωρεί ότι το προσωπικό όχι ότι είναι μικρό σε αριθμό, αλλά ότι να βρούμε ότι είναι τεμπέλικο και άρα θα τους τεντώσουμε για να μπορέσουμε να καλύψουμε τα κενά που υπάρχουν. Εμείς λέμε ακριβώς το ανάποδο. Διεκδικούμε να μην χαθεί ούτε μία θέση επικουρικού γιατρού, ούτε μία θέση επικουρικού κλινικού προσωπικού. Θέλουμε μαζικές προσλήψεις, αυτή τη στιγμή και μόνιμες προσλήψεις, γιατί είναι ένα νοσοκομείο το οποίο είναι αντικαρκυνικό, με προσωπικό το οποίο έχει ειδική εμπειρία πάνω στα περιστατικά τα οποία αντιμετωπίζει. Και οι πνευμονολόγοι και οι μικροβιολόγοι και οι ακτινολόγοι και όλοι είναι πολύ συγκεκριμένοι και έχουν πάρει μία, όσο λέμε, ξέρουν και χειρίζονται τα συγκεκριμένα περιστατικά. Το ίδιο ισχύει όμως και για την καθαριότητα, που ξέρει τους χώρους και άρα δεν μπορεί να σημαίνει σημασιούχη τη σύντηση, τη φύλαξη και τη καθαριότητα που θα αλλάζουν κάθε 2 χρόνια. Γι' αυτό και διεκδικούμε θα μονιμοποιηθεί συνολικά το προσωπικό. Ένα ακόμα θέλω να βάλω, το γεγονός ότι μέσα σε όλη αυτή την κατάσταση ο διοικητής έβαλε μηχανήματα με ηλεκτρονικές κάρτες, τα οποία προφανώς και είναι πρόταση η οποία έρχεται από πάνω. Έδωσε 30.000 ευρώ για να τοποθετηθούν αυτά τα μηχανήματα τα οποία ελέγχουν τι ώρα μπαίνουν μόνο οι συνεισφυγείς, αλλά και το προσωπικό, εκβιάζοντάς τους για τα 5 λεπτά, που αν ήθελε πραγματικά να τους βοηθήσει και να αναβαθμίσει τον τρόπο με τον οποίο εργάζονται, θα μπορούσε να υπάρχει με αυτά τα φτιάξει με αυτά τα 30.000 ευρώ ένα χώρο για να προαυλίζονται και να μην ξέρουν που θα κάτσουν να κάνουν διάλειμμα, γιατί το διάλειμμα που προλαβαίνουν να κάνουν, να έχουν τα πράγματα τους κάπου. Υπάρχουν ανάγκες μέσα στο νοσοκομείο συγκεκριμένες και γι' αυτές διεκδικούμε τα χρήματα. Στέλνουμε το εξής μήνυμα και στον επόμενο διοικητή, όπως και αν είναι αυτός, ότι χρειαζόμαστε γραπτή δέσμευση για το ότι θα παραμείνουν όλοι επικουρικοί στη θέση τους. Ζητάμε να αποσυρθούν τα μηχανήματα των ηλεκτρονικών καρτών και φυσικά να μην υπάρχει καμία δέσμευση όσον αφορά το αμφιθέατρο. Θα μας βρούνε μπροστά τους αν δεν ικανοποιηθούν όλα αυτά. Νομίζω είναι κάτι το οποίο φάνηκε τις τελευταίες μέρες. Και φυσικά να ευχαριστήσουμε και για όλη αυτή την συμπαράσταση την οποία υπήρχε. Έχουμε και την ΕΙΝΑΠ και την ΟΕΡΓΕ. Η ΕΙΝΑΠ έχει σήμερα συνάντηση για τους επικουρικούς. Εμείς καλούμε να βγουν κινητοποιήσεις από τη μεριά της ΕΙΝΑΠ και της ΟΕΡΓΕ συνολικά, γιατί είναι 600 επικουρικοί στα κέντρα υγείας και στα νοσοκομεία, των οποίων λήγουν αυτή τη στιγμή συμβάσεις. Και άρα χρειάζεται όλοι μαζί να βγούμε μπροστά, να διεκδικήσουμε απεργιακά ότι αυτοί θα παραμείνουν και θα διεκδικήσουν τη μόνιμη